Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε αριστοτρίτη αυτή την εβδομάδα. Την προηγούμενη την παραλείψαμε που ήταν τα γενέθλια μου. Ήθελε η αριστονίκη μας να κάνουμε αριστοτρίτη, αλλά είπατε σε αριστονίκη μου, δεν σώνω. Πώς είστε, δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου? Καλά είμαι. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα που έρχεται από μια νεαρή κοπέλα. Και λέει τα εξής. Χαίρετε. Θέλω να θίξω ένα ζήτημα περισσότερο προς θεωρητικό προβληματισμό, αφορμόμενη από κάποιες σκέψεις και συναισθήματά μου, παρά προς αφήγηση συγκεκριμένων περιστατικών της ζωής μου. Μου συμβαίνει να βιώνω δυσάρεστα, ενδεχομένως και ενοχικά συναισθήματα, για επιτυχίες μου και χαρές μου, αναλογιζόμενοι συνεχώς πως άλλοι άνθρωποι περνάνε δυσκολίες στη ζωή τους και δεν έτυχαν αναλόγω με εμένα ευκαιριών. Και το αποτέλεσμα είναι να μην προσπαθώ να καλυτερεύω τη δική μου ζωή, γιατί νιώθω ενοχές ότι αν κερδίσω κάτι εγώ το στερώ από κάποιον άλλο. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αποφεύγω να προβάλλω κάτι θετικό που αφορά στη ζωή μου. Το συμβαίνει σε όλες τις πτυχές της ζωής μου, και σε σπουδές και στην προσωπική ζωή και στην οικογενειακή ζωή. Πώς μπορούμε να απενεχοποιήσουμε τη δική μας ευτυχία χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τους άλλους και να στεναχωριόμαστε για αυτούς? Είναι ένα γενικό ερώτημα, αλλά θεωρώ ότι τα αίτια μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και επίσης, σε αυτό να προσθέσω και μια άλλη νεαρή κοπέλα φοιτήτρια τον προβληματισμό της, η οποία λέει: πώς μπορώ να νιώθω χαρούμενη εγώ στη ζωή με αυτά που έχω, όταν ξέρω ότι τόσο πολλοί άλλοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μου, στην ηλικία μου, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, περνούν τόσες πολλές δυστυχίες, πώς μπορώ εγώ να απολαύσω τα καλά που έχω στη ζωή μου? Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για έναν βαθύ ενοχικό σύνδρομο και μια αδυναμία να νιώσω χαρά, που μπορεί να υπάρχει και να υποβόσκει και μια χειροφοβία. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν εκτενώς σε όσους έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια μας και ιδιαίτερα αυτό για τη χαρά, στο σεμινάριο για τη χαρά. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει σε παιδιά τα οποία μεγάλωναν σε σπίτια, είτε με ναρκισσιστές γονείς, είτε σε σπίτια που είχαν έτσι έντονες δυσκολίες, πολύ άσχημα βιώματα, με αποτέλεσμα να μην επιτρεπόταν σε αυτά τα παιδιά να χαίρονταν ή να είχαν επιτυχίες και να, τέλος πάντων, να δείχναν την ευχαρίστησή τους για αυτά και τις επιτυχίες τους, γιατί έπρεπε όλο το σπίτι να θρυνεί και να στεναχωριέται, γιατί ένας ή δύο ή κάποια άλλα από τα μέλη της οικογένειας βίωναν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι μια περίπτωση, και άλλη περίπτωση είναι πάλι το ενοχικό σύνδρομο που ξεκινάει από τα σπίτια που είναι «φοβάμαι μήπως οι άλλοι μας ματιάσουν», «φοβάμαι μήπως οι άλλοι δεν χαρούν με τις χαρές μας», ή διάφορα στερεότυπα δηλαδή και προκαταλήψεις γύρω από τη χαρά. Δεν υπάρχει το ματιάσμα, δόκτωρ μου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως το ματιάσμα. Επιστημονικά τουλάχιστον δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό. Και επίσης σε σπίτια τα οποία υπάρχει έντονη κοινωνική προκατάληψη ότι όταν βιώσουμε μια χαρά, το επόμενο μέσος βήμα είναι η λύπη, οπότε είναι σαν ένα μοτίβο, έχουμε χαρούμενο γεγονός και το πληρώνουμε ακριβά. Είναι μια κυπριακή παροιμία που λέει το γέλιο της Παρασκευής εν κλάμαν του Σαββάτου, που μια χαρακτηριστική παροιμία που λέει «μη χαίρεσαι για να μην λυπηθείς». Ακριβώς. Μη χαίρεσαι για να μην λυπηθείς. Είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο πολύ βαθύ. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ μακραίωνη ιστορία κατακτήσεων, ιστορία που έπρεπε ο κόσμος να κρύβεται, ο κόσμος να προσέχει, ο κόσμος να μην δείχνει πράγματα. Να γίνει δηλαδή έτσι σκιά του εαυτού του πολλές φορές, για να γλιτώσει από κατακτητές, από διάφορους τρόπους και διάφορα μέτρα που έβαζαν σε κάθε εποχή, και αυτόν σαν αρχέτυπο έχει παραμείνει ακόμα και στις δικές μας κοινωνίες, που πάρα πολλοί το εστερνίζονται και ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει
να χαιρόμαστε και γενικότερα είναι κάτι το οποίο δεικνύει ότι είμαστε, ξέρω εγώ, υπερήφανοι, νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε κτλ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην Τουρκοκρατία τα παιδιά που ξεχώριζαν, τα δε κορίτσια τα παίρναν στο χαρέμι, τα δε αγόρια τα έκαναν γεννίτσαρους και οι μανάδες και οι γονείς γενικότερα μεγάλωναν τα παιδιά τους με την νοοτροπία να μην ξεχωρίσουν. Το οποίο δυστυχώς έχει παρεσφρήσει ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σήμερα. Ή τουλάχιστον που μας μεγάλωνε εμάς οι δικοί μας οι γονείς, αλλά νομίζω ότι είχε και νεαρούς γονείς, οι οποίοι σκέφτονται πολλές φορές, αχ, να μην μπω, να μην μπενέψω το παιδί μου ή να μην δείξει το παιδί μου ότι περνάει κάτι χαρούμενο, να μην τυχόν και το ματιάσουν ή μην τυχόν και δείξουμε μια κακή κοινωνική εικόνα. Ότι είναι καλά να είμαστε ταπεινοί ή να δείχνουμε ταπεινοί, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να έχουν οι ίδιοι αυτοί που σου λένε μην δείχνεις τη χαρά σου ή μην πενεύεσαι, μπορεί ήδη να έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, απλώς στερεοτυπικά να μην το δείχνουν. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι φιλοσοφικό και μετά θα ρωτήσω κάτι ψυχολογικό. Έχουμε δικαίωμα στη χαρά, φιλοσοφικά. Έχουμε δικαίωμα στη χαρά. Η χαρά είναι αντίδοτο και πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ καλός δείχτης ψυχικής ευεξίας. Κάθε μέρα μπορούμε να βρούμε πράγματα για τα οποία μπορούν να μας κάνουν χαρούμενους ή μπορούν να είμαστε χαρούμενοι ακόμη και για μικρά πράγματα, για μικρές ανακαλύψεις. Εγώ το έχω υιοθετήσει αυτό στη ζωή μου και πολλές φορές μπορεί για πολύ έτσι αστεία πράγματα να χαίρομαι. Επιδιώκεις να χαίρεσαι δηλαδή. Ναι, επιδιώκω να χαίρομαι. Μπορεί να χαίρομαι για κάτι που έχω βρει, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ και το έψαχνα για πολύ καιρό. Ή ξέρω εγώ, επειδή έχει ήλιον, ή επειδή τα λουλούδια μου ανθίσαν, ή δεν ξέρω τι άλλον. Διατυπώνω το ερώτημα. Φιλοσοφικά ομιλούντες. Κάποιος ο οποίος δίνει στον εαυτό το δικαίωμα να χαρεί, μαζεύει και φόρους να πληρώσει μετά για να λυπηθεί, δηλαδή για κάθε τι που χαιρόμαστε. Σε καμία περίπτωση. Είναι στη σκέψη μας αυτό. Αν εγώ χαίρομαι και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το πληρώσω, είναι πολύ μπορεί να γίνει, τέλος πάντων, να γίνει κάτι το οποίο εγώ να το θεωρήσω ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι να το γνώριζα, επειδή χάρηκα για αυτό το πράγμα, τώρα ήρθε η ώρα να το πληρώσω. Είναι δηλαδή σαν να ψάχνω, σαν να έχω επαναρρυθμίσει τον εαυτό μου, να ψάχνει να βρει εκείνο το στοιχείο που θα με κάνει να πληρώσω για αυτό που χάρηκα. Και θα εμφανιστεί αυτό το στοιχείο. Είναι όπως το φόβο. Φοβόμαστε για πράγματα και στο τέλος μας συμβαίνει αυτό που φοβόμαστε, γιατί εμείς το προκαλούμε, εμείς το ψάχνουμε. Με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Επίσης, η χαρά έχει συγκεκριμένη ποσότητα η χαρά στον κόσμο. Άρα, αν εγώ χαίρομαι πολύ, θα στερήσω χαρά από άλλους. Σε καμία περίπτωση. Η χαρά δεν έχει να κάνει, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι φαγητό, που άμα φάω εγώ περισσότερο δεν θα έχουν οι άλλοι να φάνε. Η χαρά είναι ελεύθερη και είναι αναπόκειται στον οποιοδήποτε να την γευτεί και να την δημιουργήσει. Θα δώσω λίγη χαρά στο Λάκη τώρα με ένα τσίτ. Έλα Λάκη, χάρου. Κοίταξε, υπάρχει μέσα στο μυαλό μας ένας ψυχαναγκαστικός τρόπος σκέψης που έχουμε πολλοί από εμάς, γιατί και εγώ τίνω προς τους ψυχαναγκασμούς και λόγω γονιδίων, γιατί οι ψυχαναγκασμοί και οι σκέψεις οι αρνητικές συνήθως έρχονται πακετάκι με την καταθλιψούλα. Και ένα στους δύο έχουμε τέτοια κληρονομικά, στην Κύπρο τουλάχιστον, έτσι από ό,τι έχω καταλάβει εγώ από την μακρόχρονη πείρα μου δουλεύοντας με κόσμο στην Κύπρο. Ρέπω και εγώ προς τους ψυχαναγκασμούς και θυμάμαι ότι σε νεότερη ηλικία, γιατί η κοπέλα μας στέλνει το mail αυτό και η άλλη κοπέλα στην οποία αναφέρθηκα είναι στην δεκαετία 20 με 30. Δηλαδή είναι φοιτήτριες, είναι σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Υπάρχει έτσι μία σύνδεση μεταξύ της έλλειψης νοήματος ζωής, που είναι ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, και του φόβου της χαράς, της χειροφοβίας, αυτό μας είχες πει και εσύ στο σεμινάριο, και μια αίσθηση ότι είναι συγκεκριμένο το ποσό της χαράς που θα έχω στη ζωή μου, άρα ας μην το σπαταλήσω όλο τώρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ έτσι από εμπειρική
εμπειρικά να το πω, είναι ότι η χαρά όσο τη βιώνεις και όσο τη μοιράζεσαι σε αυγαταίνει, ενώ η λύπη όσο τη βιώνεις και όσο τη μοιράζεσαι λιγοστεύει. Και έχουμε κάνει με την Αριστονίκη με τα σεμινάρια για τα συναισθήματα. Μας έχει μείνει με αυτό της λύπης μόνο το τελευταίο που ξεκινά, που θα είναι 12 Ιουνίου. Σωστά. Λύπη και κατάθλιψη, ναι. Θα λύπη και κατάθλιψη και Ιουνίου. Και έχοντας μιλήσει και για τα συναισθήματα της χαράς και για το συναισθήμα του φόβου και για το συναισθήμα του θυμού, έχουμε ξεκαθαρίσει έτσι αρκετά τη λειτουργικότητα των συναισθημάτων. Πώς το αντιμετωπίζει κάποιος πρακτικά που έχει αυτό το πρόβλημα, κάποιος ο οποίος ακούει αυτό το βίντεο που κάνουμε τώρα και βρίσκει τον εαυτό του, α, και εγώ το έχω αυτό, φοβάμαι να χάρω. Ή και εγώ σκέφτομαι ότι αν προσπαθήσω να πετύχω περισσότερα πράγματα θα τα στερήσω από κάποιον άλλον. Έχω τέτοιες σκέψεις που δεν με αφήνουν να χαίρομαι. Σκέφτομαι ότι ενοχικά να νιώθω χαρά όταν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο που πεινάνε, πονάνε, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί εγώ δεν είμαι ανέσθητος να νιώθω χαρούμενος ενώ οι άλλοι άνθρωποι δίπλα μου πονάνε. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος νεαρός άνθρωπος και μεγαλύτερος που ταλαιπωρείται από αυτό? Καταρχήν, να κάνει λίγο κουβέντα με την προκατάληψη που έχει, ότι η χαρά, με την παράλογη ιδέα μάλλον, και που είναι απόρρια της προκατάληψης, ότι μετά τη χαρά να έρχεται κάτι στενάχωρο, ή ότι δεν δικαιούται κανείς να χαίρεται για αυτά που έχει τη στιγμή που οι άλλοι στεναχωριούνται για άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε σε ένα σπίτι που θρύνει ή σε ένα σπίτι που έχει ένα πρόβλημα και εμείς να γελούμε ή γενικότερα να χαιρόμαστε σκανδαλωδώς για κάτι δικό μας, αλλά ότι έχουμε δικαίωμα να χαρούμε, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην χαίρονται γιατί έχουν κάτι στη ζωή τους άσχημο, αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, η ζωή κάνει κύκλους και γυρίζει. Δηλαδή, αναφέρθηκα όλοι μας, κάποια στιγμή θα έχουμε στενάχωρες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές θα είναι χαρούμενες. Ο καθένας βιώνει τη δική του ζωή. Δηλαδή, ας χαρώ τώρα με τη χαρά μου, όταν έρθει η λύπη μου να λυπηθώ με τη λύπη μου, όταν ξανάρθει η χαρά να χαρώ με τη χαρά. Και το τι βιώνω εγώ δεν επηρεάζει το τι βιώνουν οι άλλοι. Ακριβώς. Και η ενσυναίσθηση ως ανθρώπινη αρετή είναι και ενσυναίσθηση στη χαρά, όχι μόνο στη λύπη. Κάποιος που μας αγαπά πραγματικά θα χαρεί με τη χαρά μας. Θα χαρεί με τη χαρά μας. Θα πει, «Ουάου, μπράβο, η φίλη μου έχει επιτύχει αυτό το πράγμα». Έχει καταφέρει, για παράδειγμα, να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο που έκανε αίτηση για να εισαχθεί. Έχει καταφέρει να επιτύχει να τελειώσει το βιβλίο που έγραφε, για παράδειγμα. Να χαιρόμαστε. Ή η φίλη μου έχει... πρόσφατα είχα πάρει συνέντευξη από την, ξέρεις τι, είναι και δικιά σου γνωστή, γνωστή σου εσένα, με ένα φίλη μου, την δόκτωρα Κατερίνα Καωρή, η οποία μου είπε, με είχε πάρει στο τηλέφωνο και μιλούσαμε και μου λέει, ξέρεις, έχω προταθεί για τις γυναίκες της χρονιάς και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και μου λέει, «Ουάου», μου λέει, «πόσο χάρηκες που με έχουν προταθεί». Της λέω, «Βεβαίως χάρηκα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για σένα και είσαι φίλη μου και χαίρομαι για σένα και είμαι περήφανη και για την πρόταση και αν πάρεις το βραβείο ακόμη περισσότερο». Και μου λέει, μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι αυτό που παίρνω, ότι χαίρονται οι άλλοι με τη χαρά μου, που η συνηθισμένη νοοτροπία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι, άμα δούμε τον άλλο χαρούμενο, να κατεβάσουμε τα μούτρα μας ή να τον κάνουμε να νιώσει άσχημα ή να μην μπορούμε να κρύψουμε τη ζήλια και το φθόνο μας. Δηλαδή την ώρα που μου είπε η φίλη μου ότι, ξέρεις, με έχουν προτείνει για το βραβείο καινοτομίας στις γυναίκες της χρονιάς. Είχα δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να χαρώ αυθεντικά και ειλικρινά για τη φίλη μου, γιατί πραγματικά την αγαπώ και χαίρομαι που έχει επιτύχει τόσα πράγματα. Και της αξίζει της Κατερίνας. Και της αξίζει, λέω, της Κατερίνας. Αξίζει, λέω, της αξίζει της Κατερίνας, γιατί δουλεύει σκληρά. Η Κατερίνα είναι όπως και εσένα, δουλεύει σκληρά έκτοτε. Λοιπόν. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να φθονήσω, να πω, «Παναγία μου, γιατί πρότειναν την Κατερίνα για γυναίκα της χρονιάς και δεν με πρότειναν και εμένα. Γιατί δεν με πρότειναν εμένα, ίσως σε κάποια άλλη κατηγορία, γιατί εγώ στην καινοτομία». Και να στενοχωριόμουν ότι δεν με πρότειναν εμένα, αντί να χαρώ πως πραγματικά χάρηκα και χαίρομαι για την επιτυχία της φίλης μου, όπως και για όλες μου τις φίλες και για όλους τους ανθρώπους. Και ξέρεις, για να μοιραστώ κάτι μαζί με τις φίλες που μας έθεσαν τα ερωτήματα. Όταν ήμουν μικρότερη,
όταν ήμουν μαθήτρια, είχα πολλές ιδεολειψίες και ψυχαναγκασμούς και αρνητικές σκέψεις και μία καταθλιψάρα αδιάγνωστη. Ζήλευα πολύ τους άλλους. Ζήλευα όταν οι άλλοι πετύχαιναν κάτι. Και εκείνη την περίοδο ένιωθα άσχημα να δείξω τη χαρά μου και να νιώσω χαρά. Άρα ίσως και ένας τρόπος να υπερβείς αυτή τη χειροφοβία είναι να χαίρεσαι ουσιαστικά με τις χαρές των άλλων και να βλέπεις ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι είμαστε σε αυτή την αρένα που ονομάζεται ζωή και όταν έρχεται χαρά την πιάνουμε από τα αυτιά και την απολαμβάνουμε και όταν έρχεται λύπη πάλι την πιάνουμε από τα αυτιά, τη μοιραζόμαστε, τη διαχειριζόμαστε και τη ξεπερνούμε. Τα συναισθήματα δεν είναι για να τα φοβόμαστε, είναι για να τα βιώνουμε. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσεις να αποδεχθείς τη χαρά σου, να μπορείς να βιώσεις τη χαρά και να μπορείς να χαίρεσαι και για τους άλλους ανθρώπους. Εμένα έχει βοηθήσει πολύ η ψυχοθεραπεία σε αυτό το πράγμα, στο να φύγει ο φθόνος από μέσα μου, γιατί ξεκινάει από ένα αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, από ένα κομπλεξιλίκι δικό σου αυτό το πράγμα. Μιλάω για μένα τώρα, δεν μιλάω για τις κοπέλες που είπαμε πριν. Ένα κομπλεξιλίκι δικό σου, μα μήπως δεν μου αξίζουν αυτά που έχω, μα μήπως είμαι ψεύτικος, μα μήπως δεν είμαι τόσο σπουδαίος όσο νομίζω, μήπως δεν μου αξίζει να χαίρομαι, άρα ούτε και οι άλλοι αξίζει να χαίρονται. Όλοι δικαιόμαστε να χαιρόμαστε και για τη θλίψη, ναι, όλοι δικαιούμαστε. Τι να κάνουμε, it's all part of life. Η χαρά είναι αναζωογονητική, είναι θεραπευτική και είναι και ελπιδοφόρα. Γιατί μας δείχνει ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι ακόμη και αν ζούμε σε μια κατάσταση πολύ ζωφερή και διανύουμε καιρούς που δεν είναι μενετοί όπως είναι αυτοί που διανύουμε τώρα, στο βάθος υπάρχει πάντα η χαρά και είναι η ζωή που μας καλεί πάντα να δούμε τα χαρούμενα πράγματα που έχει να μας δώσει. Επίσης σκέψου και αυτό ότι αν μοιραζόμαστε τη χαρά μας δίνουμε ελπίδα σε κάποιους άλλους ανθρώπους και να πούν, α, αυτή η γυναίκα που τώρα μοιράζεται τη χαρά της πριν ένα χρόνο έχει μοιραστεί τη λύπη της μαζί μας. Άρα όπως και αυτή είχε λύπη και τώρα έχει χαρά και εμείς μπορεί που νιώθουμε τώρα λύπη να έχουμε χαρά μετά, άρα δίνουμε και μια ελπίδα. Γι' αυτό είπα ότι είναι ελπιδοφόρα, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρ μου. Να είσαι καλά. Εσείς καλύτερα. Και θα τα πούμε. Φιλιά, σ' αγαπώ. Κι εγώ.